Η άγνοια είναι ένα κακό, αλλά η άγνοια της αγνίας είναι ένα ακόμα πιο μεγάλο κακό που μπορεί να βρει τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, το να μην ξέρεις κάτι που πρέπει να ξέρεις είναι ζημία για σένα. Αλλά το να μην ξέρεις ότι δεν το ξέρεις εκείνο που θα έπρεπε να ξέρεις είναι μια ακόμα πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Και είναι ακριβώς η άγνοια μια αρρώστια που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ιδιαίτερα ως προς τα ζητήματα του Θεού. Ο άνθρωπος πάσχει από άγνοια Θεού. Αν ήξερε τον Θεό, αν ήξερε τη δωρεά του Θεού, αν ήξερε τα θαυμαστά σχέδιά του για εκείνον, αν ήξερε τα συναισθήματα που κατέχουν την καρδιά του Θεού για εκείνον, αν ήξερε τι ο Θεός του προσφέρει και πού μπορεί να τον ανεβάσει, αν το ήξερε, κυριολεκτικά θα γλίτωνε από μια σοβαρή νόσο, την άγνοια, και θα αποκτούσε την υγεία του, την ψυχική, τη διανοητική και την πνευματική. Όταν κάποτε συναντήθηκε ο Χριστός με μια ψυχή αμαρτωλή στο πεζούλι ενός πηγαδιού, ακριβώς αυτό της είπε. Αν ήξερες, δυστυχώς δεν ξέρεις. Αν ήταν δυνατόν να ήξερες ή αν θέλεις αυτή τη στιγμή να μάθεις ποια είναι η δωρεά του Θεού για σένα και ποιος είναι εκείνος που σου μιλάει τη στιγμή τούτη, όλα θα άλλαζαν στη ζωή σου. Θα μεταφερόσουν από το σκοτάδι κυριολεκτικά στο οποίο ζεις μέσα σε μια λιακάδα φωτός. Θα μεταφερόσουν μέσα από τον τάφο στον οποίο βρίσκεσαι σε μια ατμόσφαιρα αναστάσεως και ζωής. Αν ήξερες. Ο άνθρωπος όλα τα ξέρει και όλα θέλει να τα μάθει. Εκείνο που δεν ξέρει και που αν τον πλησιάσεις να του το πεις δεν θέλει να το μάθει, είναι ό,τι αφορά τον Θεό. Ό,τι αφορά τον Θεό στη σχέση του με τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι πάσχουν από ανορεξία Θεού, έλεγε κάποτε ένας πιστός του Χριστού. Δεν έχουν όρεξη να ακούσουν τίποτα για τον Θεό. Είναι έτοιμοι να ακούσουν και να πιστέψουν κάθε παραδοξολόγημα. Πιο ευχάριστα θα ακούσουν την πιο ανόητη και την πιο αισχρή ιστορία από του να ακούσουν κάτι που αφορά το χαρακτήρα του Θεού και την αγάπη του για τη ζωή τους, καταδικάζοντας έτσι τον εαυτό τους να ζουν σε μαρασμό, σε άγνοια, σε ζημία τωρινή και αιώνια για την ψυχή τους. Διότι το να περιφρονήσεις μια οποιαδήποτε άλλη γνώση ίσως δεν θα έχει τόσους αντιχτύπους, τόσες συνέπειες όσο έχει το να περιφρονήσεις τη γνώση περί της αγάπης του Ιησού Χριστού για τη ζωή σου. Στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη διαβάζουμε τι το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς γράφει προς όλους μας. Ξέροντας ότι δεν ελυτρωθήκατε από τη μάταια πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά πράγματα, με ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά ελυτρωθήκατε με το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Το παθητικό σας, ο ανοιχτός βεβαρημένος λογαριασμός, εκείνο το χρέος που δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να το εξοφλήσετε, που θα το φέρνατε σε όλη σας τη ζωή πάνω στις πλάτες σας, ενώ αυτό θα μεγάλωνε και θα το παίρνατε μαζί σας για όλη την αιωνιότητα, αυτό κάποιος άλλος το εξόφλησε. Ο Θεός προέβλεψε να κατατεθεί η τιμή του χρέους σας. Ενώ υπήρξατε αμαρτωλοί, ενώ η διαγωγή σας είναι αμαρτωλή, την κληρονομήσατε αμαρτωλή, την επαυξήσατε με τις δικές σας αμαρτίες αμαρτωλή, ο Θεός βρήκε τον τρόπο να την εξαλείψει, καταθέτοντας ένα κόστος για την εξάλειψή της. Αγαπητέ φίλε, που είσαι τώρα πλάι στο ραδιόφωνο, που είσαι καθισμένος στο living room ή πεσμένος στο κρεβάτι άρρωστος ή μέσα στο αυτοκίνητό σου να ταξιδεύεις ή κάπου αλλού, δεν ξέρω πού, στην κουζίνα, στο basement, ενώ με κάτι ασχολείσαι. Αγαπητή ψυχή, σκέφτηκες ποτέ ότι για σένα, για τις αμαρτίες σου, για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής σου, για την ευδαιμονία της ζωής σου, της επίγειας και της αιώνιας, ο Θεός κατέθεσε ένα ανυπολόγιστο, ένα αφάνταστα μεγάλο κόστος. Το κόστος, το μέγιστο που μπορούσε να δώσει, το σκέφτηκες ποτέ? Και το κόστος αυτό λέγεται Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Αν δεν το σκέφτηκες,
άρχισε από τώρα να το σκέφτεσαι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σωθείς. Αν υπήρχε, τότε καμία ανάγκη δεν υπήρχε να έρθει ο Χριστός στον κόσμο και να πεθάνει στο σταυρό για τον αμαρτωλό. Δεν υπήρχε καμιά άλλη διέξοδος, κανένας άλλος δρόμος, κανένα άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να μεσολαβήσει στον Θεό για σε, να γίνει μεσολαβητής και να γίνει συγχρόνος και θυσία. Να γίνει συγχρόνος και κόστος σωτηρίας με την παράδοση του εαυτού του στο θάνατο, εκτός από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε Ιησούς Χριστός, δεν πρέπει να εννοούμε ποτέ μια θρησκεία, μια τυπική θρησκεία, κάποια σειρά τελετουριών. Όταν λέμε Ιησούς Χριστός, δεν πρέπει να εννοούμε τίποτα από εκείνα που οι άνθρωποι έχουν φτιάξει. Από στολίδια και πομπόδεις εμφανίσεις, από γαργαλίσματα του αυτιού ή από ευχάριστα θεάματα, από μύθους και εθνικές παραδόσεις. Όταν λέμε Ιησούς Χριστός, θα πρέπει πάντα να εννοούμε το κόστος της σωτηρίας μας. Ο γλυκής Υιός του Θεού πήρε κάποτε την απόφαση να έρθει στον κόσμο για να γίνει φίλος σου και φίλος μου και να καταθέσει και να κατατεθεί ολόκληρος απάνω στο βωμό της θυσίας για να γίνει εκείνος ακριβώς το κόστος της λυτρώσεώς μας. Ω φίλε, δεν ξέρω ποιες αγάπες έχεις περιφρονήσει στη ζωή σου. Αν περιφρόνησες την αγάπη της γυναίκας σου κάποτε, κάποιον φίλον σου, αν ακόμα περιφρόνησες την αγάπη των γονιών σου. Αλλά σου λέω, αν περιφρόνησες την αγάπη του Ιησού Χριστού, έχεις κάνει το μεγαλύτερο σφάλμα στη ζωή σου και ο αντίκτυπος αυτής της περιφρονήσεως που έχεις επιδείξει απέναντι στον Θεό είναι μια ζημία και απώλεια για σένα. Θα συνεχίσεις να γυρίζεις τα νότα σου στο μήνυμα τούτο που λέγεται Ευαγγέλιο? Θα συνεχίσεις να αρνείσαι να δεχθείς μια τέτοια θαυμαστή αγάπη, την αγάπη του Ιησού Χριστού για σένα? Θα συνεχίσεις να θεωρείς κοινό το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά για τις αμαρτίες σου? Θα συνεχίσεις να έχεις κλειστή την πόρτα σου στο χτύπημα του Κυρίου που σου λέει «Άνοιξε για να μπω, άνοιξε για να δειπνήσω μαζί σου, άνοιξε για να σου δώσω τον εαυτό μου να γίνει το φαγητό και το πιωτό της ψυχής σου, άνοιξε για να σου δώσω την ευτυχία που ζητάς να βρεις, δεξιά και αριστερά και μάταια τη ζητάς και μάταια θα τη ζητάς και ποτέ σου δεν θα τη βρεις». Δώσε προσοχή απόψε, αγαπητή ψυχή. Είναι στο χέρι σου να ανοίξεις τον Χριστό να μπει μέσα. Είναι στην κρίση σου, την πολύ πολύ απλή και λογική, να εκτιμήσεις το κόστος που κατατέθηκε κάποτε από τον Θεό για να σωθείς. Το κόστος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και να αφήσεις τότε την καρδιά σου να αναδώσει ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε εκείνον που ήδη σε έσωσε. Εκείνον ο οποίος απέθανε, αλλά και ανέστη και ζει τη στιγμή τούτη για να μεσητεύει για σε. Σ' ακούει, σε βλέπει, σε παρακολουθεί. Βλέπει τώρα την καρδιά σου μέσα, αν τον θέλεις ή όχι. Βλέπει τους δισταγμούς σου, βλέπει τους φόβους σου, βλέπει πως ήρθες αυτή τη στιγμή ήδη σε κάποια μηχανία και βρίσκεσαι μεταξύ αποφάσεως και αρνήσεως. Σε βλέπει και εν αγώνια περιμένει. Από σένα εξαρτάται. Είσαι ένα ελεύθερο όν που δίνεσαι να εκλέγεις ό,τι θέλεις. Από σένα εξαρτάται να εκλέξεις αυτή τη στιγμή τον Ιησούν Χριστόν. Να εκτιμήσεις το αίμα του που έχεις για σένα. Να εκτιμήσεις το κόστος της σωτηρίας σου. Και να του πεις «Κύριε, σε ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα η καρδιά μου θα σε αγαπάει. Θα μου δίνεις την επιθυμία μέσα μου να ζω για σένα και να κάνω το θέλημά σου». Τώρα την έχεις αυτή την ευκαιρία. Ίσως σε λίγο, σε μια ώρα, σε μια μέρα, δεν θα την έχεις πια. Σκέψου το και πάρε τη σωτήρη απόφαση. Ο Θεός θα τη δεχθεί και εσύ θα αποκτήσεις και θα απολαύσεις μια νέα ζωή
με τον Χριστό. Πάρε την τώρα. Λόγοι ζωής. Θεμέλιο ο Χριστός, οδηγός μας η Αγία Γραφή.